Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του Διάβλου, επιστροφή στο στούντιο και όπως είπαμε θα σας ταξιδέψουμε. Πού θα σας πάμε? Αυτή τη φορά είναι πολύ περιορισμένα τα πράγματα. Θα σας πάμε ή στη Θάσο ή στη Σαμοθράκη. Ή στη Σαμοθράκη ή στη Θάσο. Και επειδή είμαστε πολύ θαραλέοι, δεν αισθανόμαστε κίνδυνο, φόβο δεν νιώθουμε, είναι σαν να ετοιμαζόμαστε να πούμε κάποιο παιδικό τραγούδι και να υπερασπίσουμε τον τόπο μας. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον Χρήστο Χατζιπέμου, για να σχολιάσουμε τι άλλο, την κατηγορία στην οποία έχει κατατάξει το Υπουργείο Υγείας τα δυο νησιά της περιφέρειάς μας, τα οποία μάλλον θεωρούνται επικίνδυνα. Κύριε Χατζιπέμου, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Κύριε Χατζιπέμου, πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι, πείτε μου. Και στη Θάσο και στη Σαμοθράκη. Αυτή ήταν η απάντηση που ήθελα. Στο Υπουργείο Υγείας με όλες τις εκπληκτικές σου ανοησίες. Να σας πω κάτι, εγώ λατρεύω τις Κυκλάδες, λατρεύω το Ιόνιο, αγαπάω όλη την Ελλάδα, κάθε γωνιά. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, εντάξει, παραμένουμε Θρακιώτες, παραμένουμε κάτοικοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και οφείλουμε να υπερασπιστούμε τον τόπο μας, ειδικά όταν μεταφέρονται πράγματα που μας εκπλήσουν πραγματικά δυσάρεστα και βάλαμε πλάτη όλο αυτό τον καιρό με μία Θράκη με 1000 προβλήματα, μια στον Εύρο, μια με την COVID-19, μια με τα άτομα που έρχονται από διάφορες περιοχές είτε δουλεύανε είτε σπουδάζανε. Τώρα ξανά τη δράση από την Τουρκία με το φράχτη στον Εύρο. Όχι και επικίνδυνα τα νησιά, δηλαδή να ανασένει και αυτός ο τόπος. Δεν μπόρεσα πραγματικά να καταλάβω ποιο ήταν το νόημα της διαρροής αυτών των πληροφοριών σε σχέση με το Υπουργείο Υγείας και τις μεθοδεύσεις του. Πραγματικά είναι τουλάχιστον ανόητο. Εμένα μου θυμίζει εκείνο τη γελιογραφία του Αρκά που λέει ότι κάποια στιγμή τον κορονοϊό θα τον νικήσουμε. Η βλακεία θα παραμείνει ανοίγητη. Εντάξει, και αυτός διάβαζε Αϊνστάιν, μικρός όπως όλοι μας φυσικά. Να πούμε βέβαια και στους ακροατές μας, κύριε Χατζιπέμου, ότι οι Επιτροπές Υγείας και η Κυβέρνηση έχουν χωρίσει στην ουσία σε τρεις ζώνες τα νησιά, βάσει το κυβερνητικό σχέδιο, σε σχέση με την προσβασιμότητα σε δομές υγείας, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζεται και ένα ειδικό σχέδιο του ΕΚΑΒ για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των νησιών. Χαμηλού κινδύνου λοιπόν είναι η Κρήτη, Εύβοια, τα νησιά του Αργοσαρονικού, Κυκλάδες, Ποράδες, γιατί η σύνδεση με την υπηρετική χώρα μπορεί να γίνει σε μια μισή ώρα. Με τρίου κινδύνου Ρόδος, Κος, Κάλυμνος, Σαντορίνη, Πάρος, Νάξος, Βορειοανατολικό Αιγαίο, δηλαδή Λέσβος, Σάμος, Χίος, και υψηλού κινδύνου είναι Σαμοθράκη, Θάσος, Ανάφη, Ιός, Φολέγανδρος κτλ. Και επειδή ας πούμε είναι μέσα και η Μήλος και η Αμοργός, ξέρω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να πάει κάποιος στην Αμοργό. Το έχω κάνει με καράβι με τον άνεμο πριν χρόνια. Και 11 ώρες διαδρομή από ό,τι θυμάμαι. 11, αισιόδοξος είστε και με 7-8 μποφόρ και μείναμε όρθιοι στο κατάστρωμα. Θαρείς μας είχαν κάπως ανάλογη δέσει... στη δικιά μου εμπειρία από την Αμοργό. Ναι. Είναι πανέμορφη, δηλαδή τα παίρνουμε τα ρίσκα. Τα παίρνουμε τα ρίσκα. Αλλά μπορούμε η Θάσος έχει ένα τέταρτο απόσταση, παρόλο που ο προθυμιακός σταθμός δεν έχει λειτουργήσει και υπάρχει και ανακοίνωση από τους φορείς περιοχής. Η Σαμοθράκη... Και στο νότιο τμήμα της να είναι κανείς, έτσι, και στα λιμενάρια και στον ποτό και νότια της να είναι στην Θάσος, σε μία μισή ώρα μπορεί κανείς να βρεθεί στο νοσοκομείο της Καβάλας. Δηλαδή είναι απίθανο αυτό που συμβαίνει. Δεν μπόρεσα να καταλάβω. Πέρα από το γεγονός της δημοσιότητας, γιατί να δώσεις σε τέτοια δημοσιότητα αυτούς τους σχεδιασμούς σου, γιατί είναι σαν να δίνεις ένα αρνητικό πρόσημο σε αυτά τα νησιά τα οποία τα χαρακτηρίζεις ως ζώνη υψηλού κινδύνου. Πέρα από αυτό, είναι και ουσιαστικά αβάσιμα αυτά τα οποία λέγονται. Καταρχήν υπάρχουν κέντρα υγείας, Σαμοθράκη και Θάσο, επανδρομένα κέντρα υγείας. Πέρα από αυτό, η Σαμοθράκη, κανείς είναι σε 2,5 ώρες στην Αλεξανδρούπολη και Θάσος είσαι σε 1,5 ώρα. Δεν έχει την ίδια απόσταση δηλαδή. Συγγνώμη, από την ενδοχώρα μπορεί κανείς από τα νησιά των Κυκλάδων να καθυστερήσει πολύ περισσότερο για να φτάσει σε νοσοκομείο στην Αθήνα. Για να μην πω ότι... Και από το ένα σημείο της Αθήνας στο άλλο. Η πρόσβαση στα νοσοκομεία είναι πολύ πιο δύσκολη από τη μια μεριά στην Αθήνα και στην άλλη. Είναι απίθανα αυτά τα οποία σχεδιάσαν και νομίζω ότι μας προσβάλλουν. Έτσι συνολικότερα και εμάς ως ακρίδες προσβάλλουν φυσικά τα νησιά μας, τη Σαμοθράκη και τη Θάσο, και δημιουργούν αρνητικό πρόσημο για την προσπάθεια του κόσμου να ανασάνει φέτος μέσω του τουρισμού. Πάντως κύριε Χατζιπέμου, αν ήμουν θεσμικός φορέας όπως συνηθίζουμε να λέμε της περιοχής, με αφορμή την τριήμερη επίσκεψη της Κατερίνας Ακελεροπούλου, θα πρότεινα στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, και το λέω σαν Θρακιώτισσα Βέρα,
να επισκεφθεί τη Θάσο ή τη Σαμοθράκη. Δηλαδή, ας το αλλάξει λίγο το πρόγραμμά της, ας βάλει τον Εύρο ή τη Θάσο, για να δηλώσει και η ίδια και να διαπιστώσει ότι αυτά τα νησιά που άντεξαν και στις πλημμύρες Σαμοθράκη, γιατί ξέρουμε ότι πέρασε το κέντρο υγείας που είναι και ιδιαίτερος μικρό, και η Θάσος με όλο αυτόν τον όγκο τουρισμού που σηκώνει, και τον είχαμε ξεχάσει τι αντιμετωπίζουν αυτά τα κριτικά νησιά και δεν έχουν τις υποδομές υγείας που ενδεχομένως θα έπρεπε να έχουν. Αντί λοιπόν να τα θωρακίσουμε, τα καταδικάζουμε. Πάντως η παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, για να κλείσω αυτό το σχόλιο, θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι καταλυτική για να ζητήσουμε δικιά της παρέμβαση και τοποθέτηση. Το μόνο που διαφοροποιεί την κατάσταση είναι ότι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έτσι, στην προεδρευόμενη Δημοκρατία, έτσι, δεν έχει τις υψηλές εκείνες αρμοδιότητες. Σαφώς. Βέβαια, το καλό είναι ότι συνοδεύεται από δημοσιογράφους οπουδήποτε και αν πάει. Έτσι. Υπάρχει κάλυψη και, εν πάση περιπτώσει, θα δημιουργηθεί ένας σχετικός θόρυβος. Εντάξει, μπορεί να μην έχει το θεσμικό ρόλο, αλλά οφείλει, γιατί έλκει την καταγωγή της σε έναν βαθμό και από την Ξάνθη, οφείλει να πάρει θέση ως η πρώτη πολίτης αυτής της χώρας. Ήταν πάρα πολύ θετικό, πραγματικά, αν υιοθετούνταν μία από τις συναντήσεις της να γίνει είτε στη Θάσο είτε στη Σαμοθράκη και να υπάρχει μία σχετική δήλωσή της ως προς αυτή την κατεύθυνση. Αν και φοβάμαι ότι δεν θα υπάρχει τέτοιου είδους δήλωση, για να μην θέσει σε, αν θέλετε, σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση. Μα θα μπορούσε αυτό να επικοινωνήσει με την κυβέρνηση πριν το κάνει, κύριε Χατζηπέ μου. Δηλαδή, είμαστε στην εποχή της κινητικότητας. Μπορούμε να αλλάζουμε, νομίζω. Κυρία Μπατζή, να σας πω. Αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε, νομίζω, όλοι μαζί, έτσι, είτε μετέχουμε σε κάποιον φορέα, είτε βρισκόμαστε σε μια πιο καλύτερη επαφή με αυτό που λέγεται κέντρο αποφάσεων, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να αντιδράσουμε σύσσωμα. Να τους πούμε ότι πρώτα απ' όλα ο τρόπος με τον οποίο χωρίσαν τα νησιά είναι λανθασμένος. Σημαίνει ότι δεν έχουν καν την γεωγραφική γνώση, και αυτό είναι επίσης πολύ, πολύ απαράδεκτο. Δεν έχουν τη γεωγραφική γνώση του πού βρίσκονται αυτά τα νησιά, του τι εξυπηρετούν αυτά τα νησιά, και δεν έχουν καν τη γεωγραφική γνώση πόσο σύντομα μπορεί κανείς να βρεθεί από τη Θάσο στην Καβάλα και από τη Σαμοθράκη στην Αλεξανδρούπολη. Είναι απίθανο ότι μας κατέταξαν σε μια τέτοια κατηγορία χωρίς να έχουν καν τα δέοντα στοιχεία για το τι ακριβώς συμβαίνει. Εσείς πάντως αντιδράσατε σαν παράταξη. Έτσι. Σαν παράταξη βγάλαμε αμέσως ανακοίνωση. Νομίζω ότι οφείλαμε να το κάνουμε απέναντι στα δύο νησιά μας, απέναντι στα δύο ακριτικά νησιά μας, που πραγματικά είναι αυτό που είπατε στην αρχή στην εισαγωγή σας, ότι κάποτε πρέπει να ανασάνουν και αυτά. Οι άνθρωποι περιμένουν ουσιαστικά μέσα από τον τουρισμό να αναπληρώσουν εντός εισαγωγικά έτσι όλα αυτά τα οποία χάσανε και εξακολουθούν να χάνουν εξαιτίας του κορονοϊού. Ο τουρισμός είναι υψηλή δύναμη, οικονομική δύναμη, και στη Θάσο και στη Σαμοθράκη. Αρκετοί εξαρτούν τα εισοδήματά τους από την τουριστική σεζόν και τον τουρισμό που θα προσέλθει σε αυτά τα δύο νησιά. Στιγματίζοντάς τα με έναν τέτοιο τρόπο και προδιαθέτοντας αρνητικά τους υποψήφιους τουρίστες, μόνο ζημιά μπορείς να κάνεις. Δεν βρήκα κανέναν λόγο γιατί πρέπει να υπάρχει μια τέτοιου είδους δημοσιότητα από την μεριά της πολιτείας. Αντίθετα, θα μπορούσε ενδεχομένως να υπάρχει μια καλύτερη από τη μεριά της πρόληψη οποιονδήποτε τέτοιων ζητημάτων που αφορούν την υγεία, δηλαδή και ενίσχυση των νησιών ή ενίσχυση, αν θέλουμε, και των κέντρων υγείας της, των ιδίων νησιών μας. Αλλά δεν σταθήκανε προς τα εκεί. Αντίθετα, στιγματίσαν τα δύο νησιά, στέλνοντάς τα σε μια μαύρη λίστα μαζί με άλλα νησιά που δεν έχουν καμία γεωγραφική σχέση και δεν έχουν και τις ίδιες συνθήκες. Δηλαδή, τι δουλειά έχει η Αμοργός τώρα με τη Σαμοθράκη και τη Θάσο? Η πρόσβαση από την Αμοργός στην Αθήνα, σαφέστατα, είναι πολύ ωρή. Δεν μπορεί να συγκριθεί με τις 2,5 ώρες που κάνει το πλοίο για να πάει από τη Σαμοθράκη στην Αλεξανδρούπολη, ή το 1/4 που φτάνει στην Κεραμωτή, και την μία ώρα που θα κάνει για την Καβάλα. Αυτά είναι απίθανα. Γι' αυτό λέω ότι αυτοί οι οποίοι βγάλαν αυτές τις οδηγίες, αυτοί οι οποίοι κυκλοφόρησαν αυτά τα πράγματα, που τα διακίνησαν και τα προώθησαν σε επίπεδο Υπουργείου Υγείας, δεν έχουν σχέση με την περιοχή. Είναι πανάσχετοι. Και ως τέτοιοι θα έπρεπε να καθοδηγηθούν από την πολιτική ηγεσία της περιοχής μας, όπως και αν αυτή εκφράζεται, είτε σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού, είτε και σε σχέση με τους βουλευτές μας, οι οποίοι θα πρέπει κάποια στιγμή να τους πούν ότι αυτά τα οποία κάνετε θέτουν σε κίνδυνο τον τουρισμό στη Σαμοθράκη, θέτουν σε κίνδυνο τον τουρισμό στη Θάσο.
Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ελπίζω να υπάρξουν αυτά τα ανακλαστικά συνολικά από τους φορείς της περιοχής μας και μιλάω και για τους φορείς των πέντε νομών και να έχουμε μία αλλαγή. Εννοείται ότι μπορούμε να δεχτούμε ένα λάθος, αρκεί το λάθος να διορθώνεται. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε απομακρυνθεί από το ταμείο, αυτό εννοώ. Ήδη έχουν κάνει ζημιά με τα δημοσιεύματά τους. Θα έπρεπε να ανασκευάσουν και να τονίσουν το τι ακριβώς σημαίνει τη Σαμοθράκη, τι ακριβώς σημαίνει Θάσος. Να δουν ποιες υποδομές έχει το νησί και να δουν πόσο άμεσα προσβάσιμη είναι η Θάσος σε σχέση με το νοσοκομείο της Καβάλας. Έτσι, έτσι. Είναι απίθανα πράγματα. Έτσι. Κύριε Χατζηπέμου, θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή συνέχεια και την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να μπορούν έστω και με μέτρο να σχεδιαστούν κάποιες εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια της ενσωμάτωσης της Θράκης στον Εθνικό Κορμό. Είναι κάτι το οποίο περιμένουμε, αλλά φρονώ ότι θα γιορτάσουμε μαζί με το 21 τη Θράκη. Δεν πειράζει και το Πάσχα γιορτάστηκε μετά. Θα γιορτάζουν οι υπόλοιποι 100 χρόνια εμείς. Τι να κάνουμε, θα τα γιορτάσουμε όμως. Τίποτα. Αυτό είναι μια υπόσχεση, αν θέλετε. Ότι θα φροντίσουμε να τα γιορτάσουμε. Εγώ τουλάχιστον από τη μεριά μου θα κοιτάξω έτσι με όλες μου τις δυνάμεις να συμμετέχω σε κάτι τέτοιο και με τον Σύλλογο Ευρυτών και σε επίπεδο περιφέρειας θα δούμε και σε επίπεδο φυσικά που. Υπήρξε ο σχεδιασμός, υπήρξαν κάποια πράγματα τα οποία είχαμε δρομολογήσει. Έτσι. Αναστήλαμε, αν θέλετε, την εφαρμογή τους λόγω των καταστάσεων. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα σχέδια τα οποία είχαμε αρχικά κάνει. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηπέμου. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.